Λοιπόν, εδώ πέρα και πάλι στο στούντιο, μαζί με την συντροφιά αυτή την εκλεκτή, Μικρά Ασία, Καπαδόκες και όχι μόνο, άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταγράψει την ιστορία, την έχουν μεταφέρει εδώ πέρα και πάμε αμέσως να ακούσουμε ένα έθιμο το οποίο αναβιώνει και σήμερα, κυρία Χρυσοχοΐδου, από τον Πόντο. Ένα πολύ σημαντικό έθιμο του 12ήμερου, το οποίο είχα την τύχη να το βιώσω από τα παιδικά μου χρόνια ακόμα, αφού γυρίζαμε τις γειτονιές της Καλυθέας, της Νέας Μύρνης, αναβιώνοντας τους μωμόγερους. Οι μωμόγεροι είναι ένα πανάρχαιο θεατρικού τύπου δρόμενο και έθιμο, το οποίο στον Πόντο ήταν πολύ αγαπητό σε όλες τις περιοχές του Πόντου. Ντύνονταν με διάφορα παλιά ρούχα, σε άλλες περιοχές ντύνονταν με φουστανέλες και διακομωδούσαν είτε τον καδί της περιοχής, τον Τούρκο δηλαδή, ήταν ο Τούρκος διοικητής, είτε τα κακώς κείμενα κάθε περιοχής. Ήταν ένα σκοπτικό δηλαδή δρόμενο, το οποίο διατηρείται μέχρι τις μέρες μας. Ευτυχώς με την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, με το Ψωμιάδιο Πολιτιστικό Κέντρο, έχουμε ομάδες τέτοιες που αναβιώνουν μέχρι και σήμερα το έθιμο. Αλλά ο κύριος Τερζάς εδώ, που είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος και ένα σπουδαίο κεφάλαιο έτσι, για τον ποντιακό πολιτισμό, θα μπορούσε να μας διαφωτίσει και περισσότερο. Για να ακούσουμε λίγο, κύριε Λάζο. Αυτά που άκουσα, ναι. Συμπληρωματικά θα ήθελα να πω ότι αυτά τα λαϊκά παραδοσιακά δρόμενα του Πόντου, οι μωμόγεροι, τα μωμογέρε κατά τη γλώσσα των γονιών μας, έλκουν την καταγωγή τους από τις διονυσιακές γιορτές. Θα έλεγε κανείς. Σχέση δηλαδή της γης, αναβίωση της φύσης. Οι αγρότες όταν βγαίνανε στα αγροκτήματά τους, ξέρω εγώ, οι κομαστοί, οι λεγόμενοι, τραγουδώντας, συνοδεύοντας το φαλό. Αλλά να μην προεκταθούμε περισσότερο, είναι ο προάγγελος της αρχαίας τραγωδίας. Διότι στην αρχή ήταν μόνο ρυθμοί. Η ομάδα αυτή εξέφραζε μόνο ρυθμούς. Κάποια στιγμή προσετέθη ο πρώτος, ας πούμε, υποκριτής, όπως ο Θέσπης έκανε με το άρμα του, του Θέσπη, ναι, και που λέμε, ναι. Έδινε παραστάσεις, ναι. Ξέρω εγώ, λοιπόν. Αλλά οι συμβολισμοί αυτής της ομάδας, που θα μπορούσα και σήμερα εγώ να πω ότι είναι μια ομάδα κομαστών, όπου τα τραγούδια τους αυτά έχουν σχέση με το φαλό αλλά και με την αγροτική καλλιέργεια. Και αυτά θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο στο χώρο του Εύξηνου Πόντου, αλλά είναι από Μικρά Ασία. Πάρα πολλές φορές κάνουμε αναφορά στον Μικρασιατικό Πόντο, στη Μαύρη Θάλασσα, στον Εύξηνο Πόντο, γιατί οι πρόγονοι μας ξεκίνησαν από τη Μικρά Ασία, από τη Μίλητο. Οι Μιλήσιοι λένε ιστορικοί, οι οποίοι ήταν απόγονοι αιώνων που φτάσαν το 1090 στα παράλια της Μικράς Ασίας από Αρκαδία και οικοδόμησαν την Ιωνία, το λίχνο του πολιτισμού. Η Μίλητος επικίστηκε από τον Μίλητο, ο οποίος καταγότανε από την ομώνυμη πολιτεία της Κρήτης, όπου ο Όμηρος χρησιμοποιεί το Α, το δωρικόν Α, το μακρόν, και λέει Μίλατος. Οι πρόγονοι μας οι Ίωνες χρησιμοποιούν το Ήτα, το Ιωνικόν, το μακρό, Μίλητος. Πάντως, πολλά ονόματα, πολλές ονομασίες, ειδικά πόλεων, έχουν μεταφερθεί αυτούσεις. Σήμερα εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε το πρόθεμα Νέα, που σημαίνει ότι προέρχονται. Καρβάλι, Σμύρνη, Ιωνία. Καρβάλι και μάλιστα με πολύ ωραίο σκουραμπί. Γιατί είναι πολύ έξυπνο αυτό. Βέβαια, ναι, είναι κάπου κράτη, και οι καταγωγικές ρίζες. Τα παιδιά μας να ρωτούν γιατί Νέα Σμύρνη. Έτσι. Γιατί πέραμα, ξέρω εγώ. Κύριε Λάζο, ρωτάνε. Εδώ είναι ένα ερώτημα. Διότι εδώ έχουμε κλειστά πανεπιστήμια, έχουμε παιδιά τα οποία δεν πηγαίνουν καν στα σχολεία τους, δεν μπορούν να πάνε στα σχολεία τους. Παράδειγμα. Για να μας πει παράδειγμα, ο αγαπητός μας εδώ πέρα, φίλος, εδώ ο κύριος Παπαϊωάννου. Έχουμε παιδιά που είναι και μικρότερα από την ηλικία του κύριου Παπαϊωάννου. Κύριε Παπαϊωάννου. Είναι ότι αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα. Τουλάχιστον εγώ, σαν προπτυχιακός φοιτητής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχουμε αντιμετωπίσει το τελευταίο τετράμινο. Το χάσατε το εξάμεινο από την πληροφορία. Ουσιαστικά, ναι. Mm. Ουσιαστικά είναι χαμένο το εξάμεινο. Παρόλα αυτά. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να τα βάλουμε το καποδιστριακό, γιατί μας βοηθάει στο σύλλογο. Δεν τα βάζει κανείς με το καποδιστριακό. Δεν μπορούμε. Παρόλα να αυτά. Είναι άλλο η κοινότητα και άλλο το, ναι, το προσωπικό. Ναι. Η περιέργεια παρόλα αυτά των νέων ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να αντιμετωπίσουν τα δικά τους προβλήματα, είτε σαν φοιτητές, είτε σαν άνθρωποι που δεν έχουν την καλύτερη οικονομική επιφάνεια, αναζητούν, ψάχνουν να βρουν ρίζες. Πολιτισμικές. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το φαινόμενο αντιμετωπίζουμε αρκετά προβλήματα. Δηλαδή, άνθρωποι. Αλλοτρίωσης. Ναι, δυστυχώς υπάρχουν και απαξίωσης πολλές φορές. Mm-hmm.
είτε μέσω προτύπων στην κοινωνία, είτε λόγω της ουσιαστικής αδιαφορίας που δείχνει η πολιτεία σε αυτό το θέμα. Δυστυχώς τα παιδιά έχουν σταματήσει να ασχολούνται με αυτό που λέμε ελληνική λαϊκή παράδοση. Δυστυχώς και εγώ δηλαδή το κάνω και επίκληση σε συνομήλικους να ασχοληθούν με το γεγονός Μικρά Ασία. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά... Τι έχει να μεταφέρει η Μικρά Ασία από εκείνα τα χρόνια που ήκμαζε, που άκμαζε μάλλον, έτσι. Είδαμε ότι τα φώτα του πολιτισμού, πολλοί ήταν αυτοί οι Ίωνες, παράδειγμα, που μετέφεραν εδώ τα γράμματα, όπως της τέχνης. Όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Λάζος, ανέφερε, το λίκνο του πολιτισμού. Εδώ, πήγαν εκεί και ξαναγύρισαν πάλι εδώ, δηλαδή. Όλο αυτό ήταν μια διαδρομή. Ξεριζωμός. Ξεριζωμός και μια, είναι και ο μοναδικός, νομίζω, παγκοσμίως. Είστε καλύτερος από μένα ιστορικός, κύριε Λάζο, αλλά νομίζω ότι είναι... Εγώ μόνο ηθοποιός είμαι, εντάξει. Νομίζω ποιείτε είναι... ήθος όμως. Μελετητής βαθύς. Ναι, είναι βαθύς μελετητής. Έχω την τύχη να είμαι συνάδελφός του και τον πάντως κάποιοι χρόνια. Λέγανε ότι στη Μικρά Ασία εκεί πέρα έγινε συνωστισμός. Έτσι γράφουν στα ιστορικά βιβλία. Η αλήθεια είναι αυτή. Έγινε ένας συνωστισμός. Με το ζόρι πέσανε στη θάλασσα. Ναι. Κατά λάθος τους κόψανε τα χέρια. Όταν προσπαθούσαν να ανέβουν πάνω στα καράβια. Μπήκε και μια φωτιά που την έβαλε ο αέρας, την πήγε, ξέρετε, προς τη Σμύρνη. Θέλανε να κάψουν μόνο τους Αρμένιους. Δεν τους χωνεύανε. Αλλά φύσηξε και ήρθε και προς τη Σμύρνη. Άμα λέμε αλήθεια. Και κινηματογραφούσαν, γιατί υπάρχει κινηματογραφικό αρχείο από τα ξένα τα καράβια. Κινηματογραφούσαν αυτές τις σκηνές. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν την ψυχραιμία εκείνη την ώρα ντοκουμέντα. Να έχουν βάλει δυνατά τη μουσική για να μην ακούνε τους ανθρώπους που φωνάζουν και να κόβουν τα χέρια των ανθρώπων που πηγαίνανε να ανέβουν στα καράβια. Συγκεκριμένα τα γαλλικά καράβια. Τα γαλλικά καράβια. Η συμφωνία για τα πετρέλαια με τον Κεμάλ ήταν με τη Γαλλία. Να μην τα, να τα λέμε τώρα, γιατί πια η ιστορία έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο και έχουμε ανοίξει τα μάτια μας και έχουμε δική μας πολύ περισσότερα. Ας ανοίξει η πανεπιστημιακή κοινότητα και οι άνθρωποι που πρέπει μισό λεπτό. Τα μάτια τους. Παρόλο που τον 8ο αιώνα έγινε αυτό το ταξίδι επίκησης, δεν έπαψαν ποτέ οι Έλληνες των παράλιων του Εύξηνου Πόντου και οι Μικρασιάτες να μην επικοινωνούν. Έτσι. Ο Δημήτρης Ομοιράς σε ένα θέατρο, περιοδικό θέατρο μηνιαίο, αναφέρεται στην ΤΕΟ της Μικράς Ασίας, όπου συντεχνίτες, χτιστάδες, ραφτάδες, τσαγκαράδες, οργάνωσαν θίασο, λέει ο Δημήτρης Ομοιρά, το μεγάλος αυτός μας θεατράνθρωπος, όπου συμμετείχαν και Έλληνες ποντιακής καταγωγής, τους οποίους οι συνάδελφοί τους, οι ηθοποιοί, οι ερασιτέχνες, αποκαλούσαν ευπατοριστές, διότι την εποχή εκείνη βασιλιάς του Πόντου ήταν ο Μηθριδάτης, ο Έκτος, ο Ευπάτορας. Πάντα υπήρχε μια... και σε γράμματα και τέχνες και εμπόριο και τέχνες. Υπήρχε μια επικοινωνία. Θα κάνουμε, σας το υπόσχομαι, θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή για τη Μικρά Ασία. Χαρούμε για τα όσα συνέβησαν. Αλλά για σήμερα να γιορτάσουμε αυτή την ευκαιρία βεβαίως, που μας δίνεται για τον θεάνθρωπο. Δεν έχουμε πει έθιμα. Θα πείτε πολύ σύντομα ένα από τη Μικρά Ασία για να κλείσουμε πλέον με τη μουσική, να δώσουμε μια έτσι χαρούμενη νότα στην ημέρα αυτή. Σας ακούω και μετά να περάσουμε στη μουσική. Θα πω λοιπόν για τα κάλαντα. Τα κάλαντα βγαίναν τα παιδιά την παραμονή το απόγευμα και όχι το πρωί που βγαίνουν εδώ, με ένα καραβάκι για να πούν τα κάλαντα. Συνήθως τα δώρα τους δεν ήταν λεφτά. Ήταν γλυκίσματα. Οι μεγάλες αντροπαρέες βγαίναν το βράδυ με ένα τεράστιο καράβι, μάλιστα προσπαθούσαν να το κάνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο, ξύλινο, με την ελληνική σημαία πάντα επάνω. Και εκεί μαζευόταν το χαρτζηλίκι. Το καράβι γιατί συμβόλιζε, γιατί λιμάνι, ναυτική, γιατί εμπόριο, για την ναυτική χώρα. Λοιπόν, όχι και... το δέντρο, παράδειγμα. Και τα πιτσιρίκια όμως. Ένα καράβι φορτωμένο πολιτισμό. Έτσι, πολιτισμό. Έτσι. Και τα πιτσιρίκια όμως τι κάνανε. Βάζανε στο λαιμό τους ένα κόκκινο πουγγί. Και πηγαίνανε να πάρουν τα χριστουγεννιάτικα. Αυτά τι ήταν λοιπόν. Το χαρτζηλίκι, το οποίο παίρνανε μόνο από τους στενούς συγγενείς. Και μάλιστα λέγανε ότι ήρθανε να πάρουν, ότι έχουν υπογράψει γραμμάτιο όλο το χρόνο. Και είναι τα χριστουγεννιάτικα, αυτά που τους βάζανε μέσα στο πουγγί, πρώτα οι γονείς, μετά η νονά, ο παππούς, η γιαγιά, δεν πηγαίνανε πιο μακριά για λεφτά, μόνο μέχρι εκεί. Όπως γίνεται πλέον και σήμερα, γιατί ο διευρυμένος κύκλος... Και θα μου επιτρέψετε να κλείσω με μια φράση της Προέδρου που επειδή είπε για την κρίση ο κύριος Λάζος. Όταν πρωτοάρχισε η κρίση, κόντεψα να πάθω μια κατάθλιψη και γυρίζει ο Πρόεδρος